Στις 29 Ιουνίου εκδόθηκαν οι βαθμοί πίνακες κατάταξης της προκήρυξης γενικής αγωγής. Για άλλη μια φορά διαπιστώθηκε ότι χιλιάδες συνάδελφοι για διάφορους λόγους είναι έξω από τους πίνακες. Απαιτούμε και διεκδικούμε το Υπουργείο Παιδείας να δώσει τώρα λύση για να μην αποκλειστεί κανένας συνάδελφος, να μην απολυθεί κανένας αναπληρωτής. Διεκδικούμε την επαναπρόσληψή τους. Σταθερή και μόνιμη θέση όλου του εκπαιδευτικού κινήματος είναι εδώ και τώρα μονιμοποίηση των πάνω από 41.000 συναδέλφων συμβασιούχων εκπαιδευτικών που εδώ και τόσα χρόνια καλύπτουν τις στοιχειώδεις ανάγκες των σχολείων. Είμαστε σήμερα εδώ για άλλη μια φορά με αποφάσεις των σωματείων μας για να διεκδικήσουμε το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, για να διεκδικήσουμε το δικαίωμα να έχουν όλα τα παιδιά από την πρώτη μέρα τους εκπαιδευτικούς τους. Ίδια η πραγματικότητα δείχνει ότι κάθε βήμα εφαρμογής του νόμου 4589 του Γαβρόγλου το διατηρεί στο ακέραιο κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του νόμου Λεμιτόμου για την προϋπηρεσία, τα πτυχία και τα δικαιώματα των αναπληρωτών, δημιουργεί νέες αδικίες, δημιουργεί απολύσεις, στέλνει κόσμο, συναδέλφους που δουλεύουν χρόνια στο κεάτα της ανεργίας. Όλα αυτά τα ζητήματα από την πρώτη στιγμή τα είχαμε αναδείξει. Από την πρώτη στιγμή και όχι μόνο τώρα, εδώ και χρόνια, διεκδικούσαμε και διεκδικούμε τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων αναπληρωτών που δουλεύουν στην εκπαίδευση. Γιατί δεν καλύπτουν έκτακτα κενά, καλύπτουν πάγιες, στοιχειώδεις ανάγκες των δημόσιων σχολείων. Σήμερα η εφαρμογή των πινάκων στη γενική αγωγή σπρώχνει στην ανεργία πάνω από 2.000 συναδέλφους απορριφθέντες. Η πλειοψηφία αυτών των συναδέλφων πετιέται έξω λόγω λαθών, αντιπάσεων και τεχνικών δυσκολιών του συστήματος. Τσακίζονται, διαλύονται ολόκληρες ζωές για ένα παράβολο των 3 ευρώ. Αυτό είναι αθλειότητα. Είναι απαράδεκτο. Είναι σύγχρονος και άδας. Με τη σημερινή μας κινητοποίηση πρωτοβάθμιων σωματείων της πρωτοβουλίας αναπληρωτών, συναδέλφων από όλη την Αττική, διεκδικούμε ένα πράγμα από την κυβέρνηση, το αυτονόητο. Να πάρει την πολιτική ευθύνη, την πολιτική πρωτοβουλία να αντιμετωπίσει τώρα το ζήτημα. Να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ώστε κανένα συνάδελφος να μην μείνει έξω από τους πίνακες χωρίς δική του ευθύνη. Να λυθεί το πρόβλημα με το παράβολο. Το ζήτημα των συναδέλφων με την εξομοίωση. Όλοι αυτοί είναι συνάδελφοι που εδώ και χρόνια στελεχώνουν τα σχολεία και αν απολυθούν θα είναι έγκλημα. Αντιπροσωπεία της κινητοποίησής μας έχει ανέβει για συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Θα δοθούν απαντήσεις. Ελπίζουμε. Όμως δεν θα σταματήσουμε σήμερα. Θα συνεχίσουμε με κάθε δυνατό τρόπο τις πολύμορφες παρεμβάσεις ώστε να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και το Σεπτέμβρη όλοι οι συναδελφοί μας να είναι στη θέση τους. Θα δυναμώσουμε τον αγώνα για την κατάργηση του άθλιου νόμου Γαβρόγλου και για τη μονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων των αναπληρωτών που δουλεύουν τα τελευταία χρόνια στα σχολεία. Είναι το ελάχιστο για να μπορούν τα σχολεία να λειτουργούν, ιδιαίτερα την επόμενη χρονιά εν μέσω πανδημίας, που οι ανάγκες των σχολείων θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Παραμένουμε εδώ, περιμένουμε να κατέβει αντιπροσωπεία, να ακούσουμε τι συγκεκριμένες απαντήσεις έχει δώσει η πολιτική ηγεσία και να συζητήσουμε πώς θα συνεχίσουμε και πώς θα κλιμακώσουμε αυτόν τον αγώνα για να αρθεί αυτή η αδικία.